πολλές και πολύ κίνδυνοι βέβαια. Από το στόμα ενός πολιτικού ξέρει τι γίνεται, έχει ζήσει και το παρασκήνιο και το προσκήνιο του Κυπριακού. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα φράγματα, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς αυτή η παρατεταμένη ανομβρία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πληρότητα των φαρμάκων. Είμαστε σχεδόν σε επίπεδα συναγερμού και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καμία σπατάλη από όλους μας. Να πάμε στην ανώτερη εκτελεστική μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, την κυρία Γιάννα Οικονομίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Οικονομίδου. Καλή σας ημέρα. Δεν πάμε και πολύ καλά για φέτος. Ή μάλλον δεν πάμε καθόλου καλά. Δυστυχώς, όχι. Το νέο υδρολογικό έτος ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής είναι άνομβρο. Η συνολική πληρότητα των φραγμένων βρίσκεται σήμερα στο 27,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα που ήταν στο 49,6%. Και η στάθμη του νερού θα συνεχίσει να μειώνεται όσο δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του φθινοπόρου τα ποσοστά πληρότητας θα κυμαίνονται γύρω στο 22-25%, εάν δεν βρέξει καθόλου. Μάλιστα. Τώρα, με αυτή την πληρότητα, 22-23-24-25%, μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη παροχή νερού σε υποστατικά για την άρδευση, για τα ζώα μας, για την κτηνοτροφία, γεωργία. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Για φέτος έχουμε προγραμματίσει, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές του έτους, να έχουμε απρόσκοπτη παροχή στην ύδρευση, και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε με τις 5 μονάδες αφαλάτωσης που έχουμε και λειτουργούν εδώ και 1,5 χρόνο στη μέγιστη δυναμικότητά τους. Δυστυχώς η άρδευση αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μειώσεις γύρω στο 33% σε σχέση με το έτος του 22-23. Οπότε για φέτος θα πρέπει να συγκαλέσουμε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να συζητήσουμε το σενάριο κατανομής αποθεμάτων νερού για το έτος 2025 στις αρχές του υδρολογικού έτους, με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό της αρδευτικής περίοδου. Να πούμε ότι το Τμήμα Υδάτων εδώ και μήνες εργάζεται εντατικά κατόπιν οδηγιών της Υπουργού Γεωργίας για τον κατασκευασμό προγράμματος δράσης για αντιμετώπιση της λειψιδρίας, με στόχο να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη κρίση λειψιδρίας που ενδεχομένως θα παρατηρηθεί το 2025 και 2026 στην περίπτωση που υπάρξει η παράδοση της ανομβρίας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Οικονομίδου. Γιατί δεν πάμε στη λογική περισσότερων μονάδων αφαλάτωσης? Αυτό ακριβώς έχουμε σκοπό να κάνουμε. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει κάποιες άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις με στόχο την αύξηση των μη συμβατικών πηγών νερού, όπως είναι η αφαλάτωση και το ανακτημένο νερό. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος για τη γεωργία και την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Και επίσης έχουμε στόχο να βελτιώσουμε τις υποδομές ύδρευσης και άρδευσης για να περιορίσουμε τις απώλειες και να διαχειριστούμε καλύτερα τις υφιστάμενες πηγές. Και μέσα στις άμεσες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κινητές μονάδες αφαλάτωσης και η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης. Μάλιστα. Ωστόσο, είναι αυτό μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Απαιτείται μια σειρά σχεδιασμών και το ΤΑΗ εργάζεται με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό αυτές οι διαδικασίες σύμφωνα με τις νομοθεσίες. Και σίγουρα αυτός ο καταρτισμός και η υλοποίηση των έργων απαιτεί προσεκτική μελέτη, καθώς και συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάλιστα. Κυρία Οικονομίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλή δουλειά σας, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το τμήμα